Κάθε φορά κοιτάμε τι δυνατότητε έχουμε και εμεί και το που Υπουργείο Ενέργεια και Περιβάλλοντο, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε όλου του διαθέσιμου πόρου επωφελία τη κοινωνία. για να κλείσουμε τον κύκλο. Λίγο πολύ όπω τον ξεκινήσαμε. Μια τελευταία ερώτηση. Πρόσφατα στα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελστάτ, ο, ο δείκτη κόστου παραγωγή, που είναι ένα πρόδρομο δείκτη, ήταν αυξημένο 20% σε σχέση με τον α, με ένα χρόνο πριν, με το Σεπτέμβριο του 2020. Υπάρχει στα σχέδιά σα κάποια επέκταση μέτρων για τι επιχειρήσει που αυτή τη στιγμή οι παραγωγικοί φορεί παραπονιούνται ότι για τι επιχειρήσει ε, το πακέτο δεν του καλύπτει τόσο πολύ, δεδομένου ότι του καλύπτει μόνο το κομμάτι του ηλεκτρικού ρεύματο όχι του φυσικού αερίου. Αυτό το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο, τι θα λέγατε και σε, σαν Υπουργό Οικονομικών, σε ένα νοικοκυριό που αυτή την περίοδο έρχει, έρχονται αυξημένοι λογαριασμοί, φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματο του φυσικού αερίου. Καταρχήν για το δεύτερο ερώτημά σα, θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε και να δει και το νοικοκυριό ποιε είναι οι παρεμβάσει που έχουμε κάνει εμεί ω πολιτεία στο ηλεκτρικό ρεύμα, Ποιε είναι οι παρεμβάσει που έχει κάνει η ΔΕΗ το επόμενο χρονικό διάστημα? Γιατί ξέρετε ήρθαν είχαν κάποιοι λογαριασμοί σε πολίτε. Έχω δει λογαριασμού που περιλαμβάνουν και μήνε πριν από το Σεπτέμβριο. Mm -hmm. Ήρθαν λογαριασμοί τριών μηνών, τεσσάρων μηνών. Οπότε εκεί πράγματι βγήκαν κάποιε φορέ αρκετά υψηλά ποσά που ενσωμάτωναν μόνο λίγε ημέρε ή λίγε εβδομάδε πραγματική ουσιαστική ενεργειακή κρίση. Να δει ο πολίτη τι παρεμβάσει που έχουμε κάνει με το επίδομα θέρμανση. Το οποίο επίδομα θέρμανση περιλαμβάνει και περικλεί το φυσικό αέριο, διπλασιάζοντα το κόστο, και από εκεί και πέρα, για να συνδυάσω το δεύτερο ερώτημά σα με το πρώτο ερώτημά σα, δηλαδή νοικοκυριά και επιχειρήσει. Οι αποφάσει που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα είναι συνολικέ, συνεκτικέ, συλλογικέ, από κοινού ω κυβέρνηση, κυρίω τα επισπέδοντα Υπουργεία Ενέργεια και Περιβάλλοντο και Οικονομικών, άρα κάθε φορά κοιτάμε τι δυνατότητες έχουμε και εμείς και το επισπεύδον Υπουργείο ενέργεια και Περιβάλλοντος έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους επωφελία της κοινωνίας. Κύριε Σαϊκούρα, σας ευχαριστώ, ξέρω... Ευχαριστούμε πολύ, όχι. Σα Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά.